διεθνές σοκ έχει προκαλέσει το νέο αντιβαλιστικό σύστημα των Κινέζων, απόρθητη και από υπηρεχειδικά όπλα η χώρα. Το νεότερο αντιβαλιστικό πυραμικό σύστημα του κόσμου ανήκει στην Κίνα και ονομάζεται HQ-19. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες δυνατότητες και είναι ένα από τα ελάχιστα συστήματα αυτής της κατηγορίας, τα οποία είναι σπάνια λόγω της περιπλοκότητας και της υψηλής τιμής τους. Μόνο τρεις υπερδυνάμεις θα διαθέτουν, δηλαδή η Ρωσία, η ΗΠΑ και η Κίνα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει η νέα προσθήκη του Πεκίνου. Το HQ-19 είναι λοιπόν ένα νέο κινέζικο αντιβαλιστικό πυραυλικό σύστημα, το οποίο επιδεικνύει κάποιες ομοιότητες με το ρωσικό σύστημα ίδιας κατηγορίας των Ρώσων, το Abacan, δηλαδή το S-300V, το οποίο αποκαλύφθηκε δημόσια για πρώτη φορά το 2020. Κατ' επέκταση, δεν αποκλείεται να ανέπτυξαν οι Κινέζοι το HQ-19 με την βοήθεια της Μόσχας. Το κινέζικο αντιβαλιστικό πυραυλικό σύστημα σχεδιάστηκε για να εμπλέκεται με βαλιστικούς πυράβλους μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς, οι οποίοι εκτοξεύονται από απόσταση 800 έως και 3.000 χιλιόμετρων. Λέγεται ότι είναι επίσης αποτελεσματικό εναντίον υπερυπηρεχνικών στόχων, ενώ πιθανότατα θα επιδεικνύει και περιορισμένες δυνατότητες εναντίον διπυρωτικών βαλιστικών πυράβλων και δορυφόρων που βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά. Στην ουσία, το HQ-19 είναι η απάντηση των Κινέζων στο αμερικανικό σύστημα THAAD. Κρίνοντας από τα διαθέσιμα γραφικά του οχήματος εκτόξευσης, το σύστημα έχει ως βάση του ένα ειδικό τραγωφόρο σασί 10x10 και μεταφέρει δύο πυράβλους. Μοιάζει αρκετά εξωτερικά με τον εκτοξευτή του αντιβαλιστικού συστήματος των Ρώσων. Κινέζικες πηγές έχουν αναφέρει πως ο πύραυλος μεταφέρει κεφαλή 35 κιλών, ωστόσο είναι αβέβαιο εάν ο πύραυλος του HQ-19 είναι ένα όπλο κινητικής ενέργειας με μικρή κεφαλή για καταστροφικότερο αποτέλεσμα ή αν πρόκειται απλά για έναν πύραυλο με μικρή εκρητική κεφαλή διασποράς. Στην πραγματικότητα, μπορεί να εξοπλιστεί και με μια μικρή πυρηνική κεφαλή, η οποία θεωρητικά θα έχει απόδοση μεταξύ 0,01 και 0,02 κιλοτόνων, δηλαδή εισάξια με 10 με 20 τόνους TNT. Φαίνεται πως οι πύραυλοι ελέγχονται από το ραντάρ συμπλοκής του συστήματος HQ-19. Τα σήματα πλοήγησης μεταφέρονται κατ' επέκταση στον πύραυλο μέσω σε έξις δεδομένων. Οι πύραυλοι εκτοξεύονται κάθετα, προσδίδοντας δυνατότητα εμπλοκής 360 μοιρών, χωρίς την ανάγκη για περιστροφή του εκτοξευτή προς την κατεύθυνση του στόχου. Ο δεύτερος πύραυλος μπορεί να εκτοξευθεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο. Ενώ και οι δύο πύραυλοι μπορούν να κατευθυνθούν προς τον ίδιο στόχο, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ακριβές χτύπημα. Μια συστοιχία περιλαμβάνει οχήματα εκτόξευσης με πυράβλους και ένα ραντάρ πολλαπλού σκοπού, το οποίο ανοιχνεύει στόχους και παρέχει πλοήγηση για τους πυράβλους. Το ραντάρ βασίζεται σε ένα ειδικό τροφοφόρο σασί με σχηματισμό 12x12 και επιδεικνύει βεληνικές ανίχνευσης 4.000 χιλιόμετρων. Τέλος, το σύστημα είναι κινητό και μπορεί να αλλάξει θέσεις πολλές φορές μέσα σε μία μέρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.